η έγκο, η διαινία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμε, η ανάπαυση και την ημέρου δούλου σου γεωργίου Ιηρός, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην το ανάρχο σου Πατρί και Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύματι, νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, σε αφήσιμα δόξα σε. Ουθενικών και ζώντων την εξουγίαν έχουν, πως ο Θάνος Ιδέης και Αναστάσεις τεχνικών, Χριστός ο Αρχινός Θεσμών, τες πρεσβείες Παναγράντου Αγίας Αρχιτός, των Υιών Δόξων και Πλαστοφήνων Προσώπων, των Σίων και Θεοφών Πατέρασμών, των Υιών Δόξων Πρωτοπόλων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Πρωτοψάλτου Ιμέρ του Πάντου Αγία και έτσι ψυχήν του Εξημόντες Πάντως του λαθού έσκαινεται κατά ξεχωρίς Αβραάμ και με τα δικαίωση που είσαι, ημάς δε είσαι και σώσε ως αγαπός του λαθούς και λίγης. Η τοπική μας εκκλησία και συγκεκριμένα η Ιερά Μητρόπολη της Μυθήνης συμμετέχει με ανάμεικτα αισθήματα ρήπης και χαράς στην υποδοχή των οστών ενός γενναίου και ηρωικού τέκνου της πατρίδος μας και ιδιαίτερα των παρακύβων του Γεωργίου του Σερβογονόκη. Ρήπης, αλλά και περηφάνεια συγχρόνως, διότι ο Γεώργιος Σερβογονόκης έδωσε τη ζωή του και την ελευθερία και την ανεξαρτησία από κάθε ζυγό του μαρτυρικού και αιματοβαμμένου ελληνικού νησιού μας, της Μεγαλονήσου Κύπρου μας. Χαράς και αγκαλιάζος, διότι τα οστά του γενναίου αυτού παλικαριού επιστρέφουν στην πατρίδα τους, στο χωριό του, εδώ στα Παράκητα, που εδώ για πρώτη φορά είδε το φως της ημέρας. Και η πατρίδα μας αναγνωρίζουσα ότι ο Γεώργιος Ζερβομανόλης έπεσε μαρκόμενος υπερκομών και αστιών προκειμένου να φυλάξει θερμοπύλες της κίνων ρήμας επιτόμενος, υποδέχεται αυτόν τα οστά του, τα ως οστά ήρωος, ως οστά αξίου τέκνου της λεσβιακής γης. Και στο φοβερό εκείνο προξικόπημα του Ιουλίου του έτους 1974 ήρθε η θυσία των Ελλήνων στρατιωτών μας, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τουρκική εισβολή και κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου, μπορούμε να πούμε ότι άδικα έξερε τη ζωή τους, πλην όμως επολέμησαν εκεί γιατί ήθελαν η ανάσα της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού να είναι μία ανάσα του γένους μας ολοκύρου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η φωνή των ηρώων της κυπριακής γης, όπως και του παιδιού μας Γεωργίου Ζερβομανόλη, του οποίου τα ρωστά υποδεχόμαστε σήμερα, ήταν, είναι και θα είναι η έκφραση της ιστορίας της πατρίδος αιώνων. Σήμερα, δε, είναι ιστορική συγκυρία, διότι εορτάζουμε την επέτειο της ενώσεως της Κωνσταντινούπολης. Οι ήρωες, δε, όπως ο ήρωας Γεώργιος Ρωμανόλης, ενσταρτιστήκανε τους λόγους του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ο οποίος απήντησε στον Μωάμεθ τον Πορτητή με το ιστορικό εκείνο απόφθεγμα.
το δε την πόλη σου δούνε, ούτε μόνο εστί, ούτε άλλο το κατοικούντον αυτήν. Κυνήγα γνώμη πάντας, αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούπ ισόδητα την ζωή σημών. Με τους ήρωες, οι οποίοι έπεσαν τη ζωή τους στην αιματοβαμμένη γη της Κύπρου, νιώθω με τον ελληνισμό να διευρύνεται και η ιστορία των γενναίων πεσόντων στον υπερτουγέννου των Ελλήνων αγώνων να σαρπίζεται συνεχώς αρμονικά για να ξυπνήσουν τις αξύπνητες μνήμες της Ευρώπης και των μεγάλων του κόσμου τούτου, ώστε να έρθει η στιγμή που η θυσία των παιδιών μας θα αναγνωριστεί και η ενοποίηση της Κύπρου σε ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος θα γίνει πραγματικότητας. Η σημερινή υποδοχή έρχεται συναντήσει ως ζώντα τον ήρωά μας Γεώργιο Ζερομανόλη. Να τον δαχνοστεφανώσει, να τον ασπαστεί και να τον καλέσει να ακούσει τη φωνή όλων μας που τον καλούμε να συνεορτάσει μαζί μας και να καλεί από εκεί που ευρίσκεται την τιμή και το σεβασμό που το αποδίδει η πατρίδα μας και όλοι εμείς που τον έχουμε ανεβάσει στο πάνθεο των ηρώων της ένδοξης πατρίδας μας. Ηρωικό παιδί της Λέσβου, αγαπητέ μας Γεώργιε Ζερομανόλη, σε βλέπουμε σαν να είσαι παρόν, να είσαι κοντά μας αυτή την ώρα και να εκφράζεις τη χαρά και την αγαλίαση της ψυχής σου από το αντίχημα της ενηλικής καρδιάς σου και σε διαβεβαιώνουμε ότι η θυσία η δική σου και των άλλων ηρώων στην Κυπριακή γη θα είναι η πλοηγός με την οποία θα περάσει η ευρωθυσία και ο ηρωισμός σας στις νεότερες γενναίες της πατρίδας μας. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστη και αείμιστα αδερφέ ημών, Γεώργιε ήρω. Ο Γεώργιος Ζερομανόλης του Δημητρίου από τα παράκελα Λέσβου γεννήθηκε το 1953. Κατετάχθη ως οπλίτης στο 9ο Σύνταγμα Πυζικού το 1973 και το 1974 μετετέθη στην Ελβίκ στην Κύπρο. Εθεάθη τελευταία φορά στις 16 Αυγούστου 1974 σε ύψωμα του στρατοπέδου της Ελβίκ στη Λευκοσία μαχόμενος εναντίον των Τούρκων. Προήχθη μεταθανατίως στο βαθμό του εφέδρου ανθυπασπιστή. Η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους απέναντι στους οικείους του, παραδίδει σε αυτούς σήμερα τα οστά του ήρωα για να ταφούν στη μητέρα πατρίδα. Ήρωα ανθυπασπιστά Γεώργιε Ζερομανόλη, αιωνία σου η μνήμη. Με αισθήματα αδέους και αλίμωτης συγκίνησης, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερού τούτο χώρο για να αποχαιρετήσουμε έναν ήρωα, έναν αληθινό πατριώτη, τον έφεδρο αθυπαυστή πεζικού Γεώργιο Ζερομανόλη. Βαριά η ευθύνη και δυσβάστακτο το χρέος να απευθύνει στον τελευταίο χαιρετισμό σε έναν φλογερό μαχητή της ελευθερίας, σε ένα παλικάρι 21 ετών που δήλωσε παρόν στο κάλεσμα της πατρίδας το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974. Αείμνηστε ήρωα Γεώργο Ζερομανόλη, βρισκόμαστε σήμερα όλοι κοντά σου για να υποκληθούμε μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας σου και να δηλώσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Τα παράκυλα σε υποδέχονται μετά από 43 ολόκληρα χρόνια με συγκίνηση και τιμές ήρωα, τυλιγμένο στην ελληνική και κυπριακή σημαία. Την ίδια στιγμή, όλο το χωριό σε αποχαιρετά και σε ξεπροβοδίζει στο μεγάλο, στο αιώνιο ταξίδι σου με το οποίο ολοκλήρωσες την ηρωική σου πορεία προς την Αθανασία.
Είναι ιερή στιγμή που ένας ήρωας επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να στεφανωθεί με τις δάφνες της αιώνιας δόξας, καθώς του ανδριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογέται. 14 Αυγούστου 1974, η Κύπρος φλέγεται. Οι Τούρκοι, μετά από ύπνο και άνισο αγώνα, έχουν φτάσει στη Λευκοσία, έξω από το στρατόπεδο της Ελβίκ. Το ξημέρωμα της 14ης Αυγούστου 1974, παραμονή της Παναγίας βρίσκει τον 19 πεζικού Ζερβομανόλη Γεώργιο στα χαρακώματα του στρατοπέδου, με το δάχτυλο στη σκανδάλη να περιμένει την τουρκική επίθεση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το πυροβολικό και η αεροπορία των Τούρκων βομβαρδίζουν μανιασμένα το στρατόπεδο της Ελβίκ. Ο Ατήλας II μόλις ξεκίνησε. Όμως, όπως οι 300 του Λεωνίδα έπραξαν στο παρελθόν, έτσι και τώρα οι σύγχρονοι 300 του αντισυνταγματάρχη Σταυρόπουλου, υποδιοικητή της Ελβίκ, αντιστέκονται μέχρι σε Σχάτων. Μετά από τρεις μέρες άνοσο αγώνα, στις 16 Αυγούστου 1974, ο 19 πεζικού Ζερβομανόλης Γεώργιος πέφτει ηρωικά μαχόμενος επί του υψώματος Α, φωτίζοντας με το αίμα του τα ιερά χώματα της Κυπριακής γης. Είναι αδύνατο να συλλάβει κάποιος το μεγαλείο της ψυχής και του ηρωισμού των Ελβικάριων. Για να αντιληφθεί κάποιος το σθένος των μαχητών αυτών, αξίζει να επισημάνουμε ότι όταν η μάχη πλέον κρυθεί και οι Τούρκοι έμπαιναν στο στρατόπεδο της Ελβίκ, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί τους ανέβαιναν στα εχθρικά άρματα εν κινήσει, σκοτώνοντας τα πληρώματα των αρμάτων με τις ξυφολόγες και τα πιστόλια τους. Η αυτοθυσία και η προσφορά τους προς την πατρίδα αποτελεί παράδειγμα για όλους μας και ειδικά για τους νέους μας, ενώ επιβεβαίωσε το απόφθεγμα του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στέμα. Με τη σκαρδιά στο πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Οι ήρωες στρατιώτες μας, πράττοντας το χρέος τους, απέδειξαν έμπρακτα τη συνδρομή της Ελλάδος στην υπεράσπιση των Κυπρίων αδερφών από την τουρκική εισβολή, μεταξύ αυτών και ο ήρωας Γεώργιος Ζερβομανόλης. Με καθυστέρηση 43 χρόνων, ήρθε η στιγμή να αποδώσουμε τις πρόπισσες και οφειλόμενες τιμές που αρμόζουν σε ήρωες. Ήρωες σαν και αυτούς που εξυμνεί ο Περικλής στον επιτάφιο λόγο του. Ο δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος Ζερβομανόλης από τα Παράκυλα, με την υπέρτατη θυσία του, τη γενναιότητά του και το μεγαλείο της ψυχής του, μας δίδαξε τον δρόμο για την προσήλωση στις ανθρώπινες ηθικές αξίες και την πίστη στην πατρίδα και τον Θεό. Γι' αυτό και η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους απέναντι στους οικείους, παραδίδει σήμερα τα οστά του Ηρακλείου στη μητέρα πατρίδα. Ο Γιώργος Ζερβομανόλης προήλθε στο βαθμό του έφευγε επαναστατής στις 12 Δεκεμβρίου του 2008. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του απονεμήθηκε το μετάλλιο προάσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας της Κύπρου. Αείμνηστε ήρωα Γιώργος Ζερβομανόλη. Η σημερινή ημέρα απαιτεί χαιρετισμό τιμής και εκτίμησης προς τους οικείους σου, αλλά και στους συγγενείς όλων των πεσόντων και των αγνοωμένων, με τη διαβεβαίωση ότι θα τιμούμε παντοτινά τη θυσία σας, παραμένοντας προσιλωμένοι στα ιδανικά και στις αξίες για τις οποίες αγωνιστήκατε και θυσιαστήκατε. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου και η δόξα που θα σε συνοδεύει. Όλη η Λέσβος είναι περήφανη για σένα. Η πατρίδα σε ευγνωμονεί. Αναπαύσου εν ειρήνη. Πάνε 43 χρόνια από τότε που 20χρονο παιδί έφυγες για ένα πόλεμο που έμελε να γίνει το καινούριο εθνικό τραύμα. Κάπου κοντά στη Λευκοσία και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του Ατήλα II, στις 16 Αυγούστου του 1974 έπεσες με το όπλο στο χέρι. Ήμασταν παιδιά τότε που έφυγες και να είμαστε σήμερα ασπρισμένοι να σε καλωσορίζουμε πίσω, μόνο που εσύ έμεινες νέος, άφθαρτος και γύριζες τυλιγμένος στις σημαίες που τόσο πολλά σημαίνουν για μας, που ζήσαμε έστω και από μακριά τις πικρές εκείνες ημέρες.
Έτσι νέος και άφρατος, πέρασε στην Αθανασία μιας πατρίδας που σε βρήκε τελικά και σε τήρησε στα σπάργανά της και σε ταξίδεψε ξανά στο μικρό σου χωριό. Έτσι, για να ξεκουραστείς και εσύ πια από το μακρύ σου ταξίδι. Χρόνια έψαχνε η ψυχή σου το δρόμο από τη μαρτυρική Κύπρο στη μικρή Λέσβο. Ψυχή ενός Οδυσσέα που ψάχνει την Ιθάκη του. Χρόνια έψαχναν οι δικοί σου τα ήθη σου. Για χρόνια μία μάνα και ένας πατέρας κατάπιναν το καθημερινό τους δάκρυ. Η μάνα που έθρεπε την ελπίδα την τόσο κρυφή, την τόσο ξέθωρη, πως θα έρθει μια μέρα να σ' αγκαλιάσει και πάλι. Ο πατέρας που ονειρευόταν τόσο διστακτικά μα τόσο βαθιά στο φιλοκάρτη του, πως μπορεί μια μέρα και πάλι να ανοιχτεί μαζί σου στη θάλασσα, στον κόλπο Καλονής. Ήταν χρόνια λύθης για σένα εκεί, εκεί στο νησί της Κύπρης Αφροδίτης. Ήταν χρόνο πόνου και αγωνία για τους ανθρώπους σου εδώ. Σήμερα λοιπόν Γιώργο, είσαι και πάλι εδώ. Μια στάση μαζί μας και μετά σε περιμένουν οι αγκαλιές της μάνας σου και οι βαρκάδες του πατέρα σου. Μια στάση μόνο για να σ' αγγίξουν τα αδέρφια σου που ζουν ανάμεσά μας. Μια στάση μόνο για να σε καμαρώσουν οι συγχωριανοί σου, οι συντοπίτες σου. Όλοι μας, όσο και αν είναι δύσκολη καιρή, νιώσαμε πως ψηλώσαμε λίγο παραπάνω, χάρη σε σένα. Όλοι μας, όλο το νησί, μέσα από την πίκρα και την θλίψη ενός δεύτερου χωρισμού, κερδίσαμε την περηφάνεια ενός ακόμη ήρωα. Σε σένα τον χρωστάμε, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τίποτα δεν μας ζήτησε σαν αντάλλαγμα για τούτο το ψήλωμα του νου που μας πρόσφερες. Τίποτα σαν αντάλλαγμα για τη θυσία μιας νιώτης που απλόκερα σκόρπισες στο βωμό της πατρίδας. Ελάχιστα μπορούμε να σε αντιγυρίσουμε. Πιο πολύ για τις καινούργιες γενιές που θα έχουν ένα ακόμα παράδειγμα. Η μικρή πλατεία μπροστά στο κοινωνικό γραφείο στη γειτονιά σου θα πάρει το όνομά σου. Εκεί θα στέγει και η προτομή σου. Να αντικρίζει το χωριό, το σπιτικό, τα δρομάκια που έπαιζες. Τελευταία σκοπιά, Γιώργο. Αιώνια σκοπιά απέναντι από το σπίτι σου. Και στο κημητήρι σε περιμένουν τα γονικά σου. Μαζί σε οικογενειακό τάφο για να έχεις συντροφιά. Φτάνουν, Γιώργο, τόσα χρόνια μοναξιάς. Εκ μέρους της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας παραγγείλων, εκφράζουμε τις βαθύτερες ευχαριστίες μας προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την 98 ΑΤΕ, για την απόδοση τιμών προς το πρόσωπό του, την παρασημοφόρησή του και βέβαια τις άγνες προσπάθειες για την εντοπισμό και το γυρισμό στην δεσβειακή γη. Αθάνατος! Μέρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, της γειτονιάς μου, της γειτονιάς μας και των συγχωριανών, θέλω να πω δύο λόγια, μόνο λίγα λόγια, γραμμένα μέσα από την ψυχή μου. Σήμερα είναι για τα παράκυλα μια ημέρα ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή ημέρα, που άλλη φορά δεν τη ζήσαμε εμείς οι παρακυλιώτες. Είναι ημέρα μνήμης του Αγίου μας Ευθυμίου Αγγέλη, Επισκόπου Ζήλων, Ιερομάρτυρος, παρακυλιώτες, του άξιου ιεράρχη του Πόντου, του πρωτοπαλικάρου εκείνου που σήκωσε στα χέρια του τον αγώνα του ποντιακού ελληνισμού εναντίον των διωγμών που εξαπέλυσαν οι νεότυποι του Κεμάλ. Η αμοιβή του ήταν να συλληφθεί, να βασανιστεί, να υποκύψει από τους βασανισμούς την αποφράτα ημέρα σημαδιακή για τον ελληνισμό 29 Μαΐου 1921. Οι συγκρατούμενοι του, που ήταν πολλοί, τον άκουσαν να ψάλλει μόνος του την εκρόσιμη ακολουθία του την τελευταία του νύχτα. Τι σύμπτωση. Είναι ακόμη και μια μέρα τιμής και μνήμης στον τελευταίο ήρωα παρακυλώτη, Γιώργη Δρομανόλη.
που 43 χρόνια τώρα από την τραγωδία της Κύπρου του 1974 έφερε το αγνοούμενος. Είναι πλέον εδώ μπροστά μας, τα ιερά του οστά. Επέστρεψαν να αναπαυτούν στη γενέτειρά του, κοντά στους γονείς και τα αδέρφια του και τους άλλους δικούς του. Και εμείς όλοι ταπεινοί προσκυνητές. Γιώργη, πέρασε στο πάντρο των ηρώων του έθνους μας. Έπεσες μαχόμενος το τριήμερο 14-16 Αυγούστου 1974 στη μητέρα των μαχών όπως ονομάστηκε από τους ειδικούς, αντιμετωπίζοντας τους βαρβάρους, Μογγόλους, απογόνους του Ατήλα και του Ταμερλάνου. Στη μάχη του στρατοπέδου της Ελδή, ένα σκληρό και άνισο αγώνα μέχρι σε σκάτωμα. Πέραν των ανθρωπίνων ορίων, με αναλογία, ένας απέναντι 22 εχθρών. Κάνατε πράξη τον αρχαίο όρκο. Ού κατεσυνώ όπλα τα ιερά, ού δεν καταλήψω τον παραστάτην, ότο αν στοιχήσω, αμινόδε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μεταπολών. Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω το συμπολεμιστή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ για τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς. Δεν κάνατε βήμα πίσω, δεν κιότεψε κανένας μέχρι την ώρα που έφτασε η διαταγή του Σταυρολόπουλου στους λόφους. Σύπτυξη απαγκίστρωση στο καταμεσήμερο της 16ης Αυγούστου μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, στο χαλασμό της μάχης, τότε που κατέρε η άμυνα του στρατοπέδου, οι δε ερπίστριες των αρμάτων των εχθρών ήταν μπροστά σας και περνούσαν από πάνω σας. Και εσείς αμυνόσαστε τη σκήνωρή μας υπηθόμενη. Με το Λιανοτούφε Κουμιάνα, το πιστόλι του το κράνος. Γιώργη, ο υποδιοικητής σας αντισταματάρχης τότε Παναγιώτης Σταυρολόπουλος, αυτός που βρέθηκε δίπλα σας εκείνες τις τραγικές ημέρες, έγραψε για σας 2 χρόνια πριν από σήμερα, μετά από 40 χρόνια σιωπής, για δικούς του λόγους, 92 ετών σήμερα. Γράφει για σας με τόση αγάπη και σας αποκαλεί τα παιδιά μου, οι ενδικάροι, τα φαντάρια μου. Οι δε επιζώντες συμπολεμιστές σου τον αποκαλούν πατέρα. Στις παρελάσεις οι βετεράνοι ενδικάροι σύνθημα τους έχουν. Εμείς δεν ιτηθήκαμε, προδοθήκαμε. Εσείς είσαστε οι λεβέντες του ελληνικού έθνους. Πραγματικοί υπεράνθρωποι, όπως απεδείξατε στο πεδίο της μάχης, εσείς, οι 318, μείνατε δε πιστοί στο καθήκον, φυλάξατε θερμοπύλες, τις νεότερες θερμοπύλες του ελληνισμού, στην πανάρχια ελληνική γη του Σκύπρου μας. Πρέπει να μείνει επιτέλους η τιμή και η δόξα σε αυτούς που πρέπει και την αξίζουν, όχι σε άλλους. Γιώργη Συμφοριανή σου και οι άλλοι που βρίσκονται εδώ σήμερα, σας ευχαριστούμε γιατί αποδείξατε ότι υπάρχει συνέχεια του DNA της φυλής και τους γένους μας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Τιμή σε εκείνους όπους τη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν θερμοπύλες και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πως εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδι επιτέλους θα διαβούνε. Θερμοπύλες, Κώστας Καβάφης. Η αξία των αληθινών ηρώων, γράφει ο Κέντε, δεν γράφεται στις πολυτελείς μαρμάρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές και τις συνειδήσεις των γενεών. Αθάνατος. Ήρωα Γιώργο Ζερμανόλη, σε γνώρισα στην Κύπρο που υπηρέτησα το 2003 στα ανώνυμα μνήματα. Γονατιστό σου ένα βήμα με την ελπίδα κάποτε όταν θα στην πατρίδα να το ακούσεις. Ένα λουλούδι άνθησε και ήσουν εσύ. Μέσα στο κήπο της ζωής βγήκες δειλά-δειλά και άφησες ελεύθερο να φύγει τα αρωμά σου στην Κύπρο να εμβολιαστεί χωρίς να σου μιλά. Η ελευθερία πληρώνεται, δεν της αξίζει ψέμα. Θέλει κορμιά πανικαριών, θέλει ποτάμια αίμα. Άγγελ για τον ουρανό, σε βρήκα μέσα στο ρέμα και σου έδωσα για να φοράς του ουρανού το στέμα. Μάνα φωτιά τους βίζαξες και έχουν καρδιά λιωτάρι. Πατρίδα όπλο και θεό είχα προσκυνητάρι. Πάντα ήταν περήφανη και αυτό ήταν αλήθεια. Γιατί καρδιά ελληνική χτυπούσε μέσα στα στήδια. Της Κύπρου είσαι ήρωας, είσαι αυτό που ζω. Και με γλυκένει στην ψυχή μόνο σου με ένα βλέμμα. Τα λείψανε, τα βρήκανε, δεν το έχουν πια κρυφό. Τους άνθρωπους τους που έκανες, τους γράφω και με αίμα. Με μάτια που δουλεύουνε,
Μα δάκρυα δεν τρέχουν. Αξέτατα τα νιάτα σου, πατρίδα πια σε έχουν. Ελευθερών το κορμί και την καρδιά σηκώνουν. Εκεί στο πενταδάχτυλο που την ψυχή σκλαβώνουν. Ελεύθεροι στα βραετή, αρθούν τα λεπτάρια, λεβέντες της πατρίδος μας, γενναία παλικάρια. Δε λογαριάσετε ζωές από το ευρύ το βόλιο, υπέρ πατρίδος και τιμής αυγενιστή κατώνει. Κύπρος και Ελλάδα σας τιμούν, κάθε χωριό και πόλη. Αθάνατε θα γίνετε μες τις καρδιές μας κόμμα. Αθάνατος!